Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Σωτήρα μας που μας έφερε κοντά του άλλο ένα βραδινό για να ομολογήσουμε το όνομά του και να χαρεί η ψυχή μας και να πάρει κουράγιο. Θα διαβάσω δύο εδάφια και με τη χάρη του Κυρίου μετά ο Θεός να αναλάβει. Το ένα είναι στην 488 σελίδα, Ιώβ 488, έψιλον, δεξιά στήλη, το 23. Διότι θέλεις έχει συμμαχία μετά των λίθων της παιδιάδος και τα θηρία του αγρού θέλους ειρηνεύει μετά σου. Και το δεύτερο εδάφιο είναι στις παροιμίες, στη σελίδα 596 παροιμίες, αριστερή στήλη, πάνω αριστερά, το εδάφιο 7. Όταν ο Κύριος αρέσκεται εις τα σωδούς του ανθρώπου και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει με ταυτού. Αμήν. Λέγομαι Δημήτρης Γκασιάμης, έχω γεννηθεί το 1977 στην Αθήνα, σε μια οικογένεια η οποία δεν είχε ούτε τα τυπικά θρησκευτικά, ας πούμε, της πατρίδας μας. Η οικογενειακή κατάσταση δεν ήταν καλή. Ο πατέρας μου δυστυχώς είχε μπλέξει με τον αλκοολισμό, έπινε πάρα πολύ, είχε πολλά προβλήματα με τα νεύρα του και δυστυχώς μέχρι που μεγαλώσαμε κάθε μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, 4 εβδομάδες το μήνα και 12 μήνες το χρόνο ήταν κάθε μέρα μεθυσμένος και οριότανε, έβριζε τον Κύριο, τον πατέρα, τους αγγέλους, τη μητέρα του Κυρίου, οριότανε, ήταν σε μια άσχημη κατάσταση κάθε μέρα, δυστυχώς. Τον εταλαιπωρούσε και αυτόν ο εχθρός. Τέλος πάντων, περνάγανε τα χρόνια έτσι. Ο Κύριος όμως, στους καιρούς της αγνίας μας, μας προστάτευε πάντα, ήταν κοντά μας. Δεν άφησε να γίνει τίποτα κακό μέσα στην οικογένεια, παρά τις εντάσεις που γινόντουσαν. Συνεχίσαμε να είμαστε μαζί σαν οικογένεια, γιατί η μητέρα μου υπόμενε, χαμήλωνε, ταπεινωνότανε και δεν διαλυθήκαμε σαν οικογένεια, δόξα στον Κύριο. Περνώντας τα χρόνια, τέλος πάντων, έκανα κι εγώ την επανάστασή μου όταν πήγα στην εφηβεία. Ήθελα να βγω έξω, να γνωρίσω τη χαρά. Έμπλεξα στην αγκαλιά του εχθρού της ψυχής μας, ο οποίος με γέμισε με αυτά που εγώ νόμιζα ότι θα μου δώσουν χαρά. Ξενύχτια, ποτά, ναρκωτικά, άσωτη ζωή και φυσικά πάντα ένα κενό και θλίψη και στεναχώρια. Γιατί μπορεί η απόλαυση της αμαρτίας να είναι πρόσκαιρη, αλλά μπορεί η απόλαυση να έχει στιγμιά, αλλά χαρά δεν έχει, ούτε ειρήνη σαν την ειρήνη που δίνει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όταν τον γνωρίζει. Μέσα σε αυτή τη διάρκεια της κακής ζωής, ας πούμε, είχε γίνει ένα περιστατικό, μου είχε δείξει ο Κύριος, είχα δει ένα όνειρο, τέλος πάντων, το οποίο πολλά χρόνια μετά κατάλαβα ότι ήταν από τον Κύριο. Ήμουνα σε ένα πολύ σκοτεινό χώρο και μπροστά μου ήταν μια τεράστια μαύρη πόρτα και δεν μπορούσα να την ανοίξω με τίποτα. Και γύρω-γύρω μου υπήρχαν διάφορα όντα, πολύ κακά από ό,τι έβλεπα. Τέλος πάντων, η πόρτα αυτή άνοιξε από μόνη της σε κάποια φάση και ήταν ένα πολύ σκοτεινό τούνελ. Δεν είχα άλλη λύση, μπήκα σε αυτό, περπάταγα και όσο έμπαινα μέσα σε αυτό, έφτασε η ώρα που ήταν τελείως σκοτάδι. Και όσο προχώραγα, έπεφτα, σκόνταυτα, ξανά έπεφτα, ξανασκόνταυτα και ήταν ατέλειωτο το τούνελ αυτό. Και όσο προχωρούσα, ξαφνικά στο βάθος, μετά από πάρα πολλή πορεία που είχα απογοητευτεί και είχα φοβηθεί πάρα πολύ, άρχισε να φαίνεται φως. Τέλος πάντων, προχώρησα, όσο έφτανα εκεί πέρα, το φως αυτό δυνάμωνε. Στο τέλος του τούνελ ήταν μια στρογγυλή αίθουσα και στο κέντρο αυτής ήταν ένας βωμός και πάνω στο βωμό αυτό
Δεν φαινότανε τι ήταν αυτό που ήταν, αλλά έκπεμπε τόσο δυνατό και λευκό φως, το οποίο όταν έφτασα εγώ μπροστά σε αυτή την αίθουσα, αυτό το φως με διαπέρασε και αυτό που ένιωσα ήθελα να πάω κοντά του. Πήγα κοντά του, έφτασα και όταν έβαλα τα χέρια μου μέσα σε αυτό το φως, αυτό που ένιωσα τότε το ξαναθυμήθηκα όταν βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο όταν ήμουν απιστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Περνάγανε τα χρόνια έτσι μέσα στην αμαρτία. Σε κάποια φάση ο Κύριος με προστάτευε, ήθελε να με προστατέψει, αλλά εγώ δεν άκουγα. Ήμουνα στον δρόμο με μια μηχανή τότε, σε μια διασταύρωση και ξαφνικά μέσα στα αυτιά μου άκουσα μια πολύ δυνατή φωνή που μου είπε «Πρόσεχε!» Λέω, από πού ακούστηκε αυτό? Δεν το έχω ξανακούσει. Ανάβει το φανάρι, προχωράω και στο επόμενο στενό βγήκε ένα αυτοκίνητο ανάποδα από εκεί, από την κατεύθυνση που πήγαινε. Είχε και στόπ, πήγαινε για ανάποδα, βγήκε με τράκαρε. Άσχημα τα πράγματα μετά. Τέλος πάντων, ο Κύριος πάντα προσπαθούσε να μας φυλάει. Περνούσανε τα χρόνια. Η κατάσταση συνεχιζόταν έτσι, με κενό, με θλίψη. Χαρά δεν υπήρχε και είχα αποφασίσει να αυτοκτονήσω, θυμάμαι τότε. Τα βάζα κάτω και επειδή είχα και πολλά προβλήματα υγείας, έβλεπα ότι με πλήρη ηρεμία και συνείδηση τα ζήγιζα και έλεγα δεν υπάρχει λόγος να ζω, ας πούμε. Τι κάθομαι και κάνω. Ας πάω, λέω, Θεέ μου, να φουντάρω, να έρθω κοντά σου να ησυχάσω από αυτή τη ζωή. Δεν ήξερα όμως που θα πήγαινα. Είχα αποφασίσει και το μέρος, ακριβώς τα είχα κανονίσει όλα και ήμουν έτοιμος να πάω να πετάξω, ας πούμε. Τέλος πάντων, το προηγούμενο βράδυ, από τότε που είχα αποφασίσει να πάω, ο Κύριος μου έδειξε άλλη μια φορά ένα όνειρο. Δεν ήξερα βέβαια τότε ότι είναι ενύπνοια του Κυρίου αυτά, το οποίο όταν πίστεψα και το είδα γραμμένο στη γραφή, έπαθα μια πολύ ωραία συντριβή. Ήμουνα πιο ψηλά σε ένα λόφο και έβλεπα από κάτω να περνάει μια κηδεία. Και στην κηδεία αυτή, το φέρετρο, ο νεκρός που είχε μέσα ήμουνα εγώ. Και η κλαίουσα, όπως εκεί στη χείρα της Ναΐν, ήταν η μητέρα μου. Και έκλαιγε, χτυπιότανε. Φτάσανε εκεί, μου σκάψανε το λάκκο, με ρίξανε μέσα, ανοίξανε την κάσα, συντρίφτηκε η μητέρα μου εκεί, έπεσε κάτω. Με καπακώσανε, με χώσανε, με είδα που ήμουν άσπρος, νεκρός τελείως. Και λέω, Κύριε, για να μην της δώσω να πει αυτό το ποτήρι, δεν θα το κάνω αυτό που αποφάσισα. Περνάγανε τα χρόνια και εκείνη την εποχή δούλευα μηχανικός. Είχα ένα μηχανάκι, όπως είπαμε, και όλος περιέργος, όσους γνωστούς σε συνεργεία είχα, όλος περιέργος, όλοι κάτι τους έπιασε και με κλέβανε. Και εγώ απορούσα, γιατί λέω, αφού ξέρεις ότι ξέρω ότι με κλέβεις, γιατί το κάνεις μπροστά στα μάτια μου? Με μερικούς είχαμε και μια, ας πούμε, φιλία. Τέλος πάντων, είχα ξεμείνει από συνεργείο. Και τότε ένας κατακόσμων φίλος, ο οποίος ήρθε και αυτός στον Κύριο, έμεινε ένα χρόνο, δυστυχώς δεν ακολούθησε όμως, ο Θεός να μας τον χαρίσει, να επιστρέψει, ψυχούλα. Αυτός μου σύστησε έναν αδερφό, ο οποίος είχε ένα συνεργείο στην Νίκαια. Τον ρώτησα, του λέω, αυτός είναι καλός μηχανικός? Καλός είναι, μου λέει. Κλέβει? Όχι, μου λέει, δεν κλέβει. Άμα δεν κλέβει, λέω, θα πάμε σε αυτόν. Πήγαμε εκεί. Ήταν ένας αδερφός, ο αδερφός ο Μιχόπουλος, πάει στον Πειραιά. Και έκανε ο αδερφός τη δουλειά του. Τον κοίταγα εγώ να δω, μήπως με κλέψει κι αυτός. Σωστά τα έκανε. Κάτσαμε μετά στο γραφείο του εκεί πέρα να βρούμε τα οικονομικά. Και είχε μια αγία γραφή, σαν αυτή που έχουμε εδώ μπροστά μας όλοι. Πώς ξεκίνησε η κουβέντα δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι όλα αυτά που μου έλεγε μπαίνανε μέσα μου και με έκαιγε μέσα στην καρδιά μου και με πιάναν τα κλάματα μπροστά σε έναν άνθρωπο που δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ και αισθανόμουν πάρα πολύ άβολα και όσο πιο πολύ σφιγγόμουν να μην κλαίω, τόσο πιο πολύ αυτά που μου λέγανε μου προκαλούσαν συντριβή. Μου τα είπε όλα ο αδερφός, όλα τα πάντα. Τον ρώταγα και εγώ βέβαια και μου απαντούσε, χωρίς φόβο και πάθος που λέει, ομολόγησε τον Κύριο, ο Θεός να τον ευλογεί, και μου άφησε δύο συμβουλές.
να πάρεις τη γραφή και να τη διαβάζεις και να προσεύχεσαι στο Χριστό και αυτός θα σε οδηγήσει τα υπόλοιπα. Που όλα τα υπόλοιπα μου τα είχε πει αναλυτικά. Τέλος πάντων, εκεί κάθε 6 μήνες πήγαινα για να κάνω το σέρβις. Ξανά πάλι μου μίλαγε ο αδερφός. Και μετά από 1,5 χρόνο, είχα πάει ήδη 3 φορές εκεί πέρα, αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο. Γιατί ήταν 5η, θυμάμαι, βράδυ, επιτάφιος, ήταν να πάνε οι γονείς μου εκεί. Εγώ ήξερα πλέον από τη γραφή ότι δεν είναι αλήθεια αυτά, δεν είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και πήρα τον αδερφό, του λέω: αδερφέ μου, να βρεθούμε να πάμε στην εκκλησία. Βεβαίως, μου λέει, να έρθεις. Κανονίσαμε, βρεθήκαμε, πήγαμε στον οίκο του Θεού, άκουσα το κήρυγμα. Στην αρχή μου φάνηκε λίγο κάπως που δεν είχε εικόνες μέσα και καντήλια και τέτοια, αλλά έκατσα σε μία θέση εκεί όπου βρήκα και άκουσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ό,τι άκουγα ήταν απλά και κατανοητά πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τους κήρυκες και μακάρι είμαστε να κουραζόμαστε το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό το διάστημα του 1,5 έτους πριν μπω στην εκκλησία, επειδή όπως είχαμε πει δεν είχα φωτεινό παραθυράκι στη ζωή μου, είχα αποφασίσει να φουντάρω, είχα ένα συνήθειο, είχα ξεκινήσει, διάβαζα αυτή τη βίβλο που έχω ακόμα και κάθε βράδυ πήγαινα και γονάτιζα και προσευχόμουν σε αυτόν τον οποίο ούτε τον ήξερα αν υπάρχει, ούτε αν νοιάζεται για μένα, πολλό δε μάλλον αν με αγαπάει. Και ο Κύριος φρόντιζε αυτά που διάβαζα το βράδυ, την άλλη μέρα να τα ζήσω. Και όπως για παράδειγμα εκεί που διαβάσαμε, ότι και θέλεις έχει συμμαχία μετά τον λίθον της παιδιάδος και τα θηρία του αγρού θα τα ειρηνεύει. Αυτό το είχα διαβάσει ένα βράδυ και λέω, και τι πάει να πει αυτό, δεν κατάλαβα κάτι. Την άλλη μέρα είχα έρθει εδώ σε ένα εξοχικό στο Ανασούλη και εκεί πέρα ήταν 4-5 σπίτια σε μία πλαγιά και το χωριό ήταν στην πίσω πλευρά του απέναντι λόφου και όλο το υπόλοιπο ήταν φύση. Εκεί από παλιά, τέλος πάντων, βλέπαμε, ακούγαμε διάφορα ζωάκια, αλλά δεν είχαμε δει ποτέ τι είναι αυτά που υπάρχουν. Τώρα φυσικά μικρά ζωάκια της Πανίδας της Αττικής. Είχα πάει, τέλος πάντων, την επόμενη μέρα από εκείνο το μήνυμα που είχα διαβάσει, ήταν ο πατέρας μου εκεί. Τα είπαμε. Πιο μετά προς το Σούρουπο, βγήκα μια βόλτα στη φύση και θυμάμαι είχε ένα πολύ ωραίο δειλινό, ήσυχο, είχε άπνοια τελείως και άκουγα πάλι μέσα στους θάμνους κάτι περπατάγανε όπως πάντα στον κόσμο τους τα ζωάκια και προσπάθησα να πλησιάσω σιγά σιγά όσο πιο αθόρυβα μπορούσα. Έφτασα όσο πιο κοντά γινότανε και στάθηκα σε ένα άνοιγμα μισό μέτρο στο πλάτος και 1 μέτρο στο μήκος και γύρω γύρω μου ήταν μεγάλη και ψηλή θάμνη και είχε προσευχόμουν να λέω, Κύριε, τόσα χρόνια είμαι εδώ, δεν έχω δει ποτέ αυτά τα ζωάκια που είναι εδώ πέρα δίπλα, αν θέλει σε παρακαλώ φανέρωσέ τα μου. Γιατί θυμάμαι που είχα διαβάσει, ας πούμε, με τον Νόε ότι ο Θεός έφερε τα ζώα μέσα στην Κίβωτο, αυτός τα εξουσιάζει, δεν βγήκε ο Νόε με ένα λάσο να κυνηγάει όλα αυτά που ήρθαν μέσα. Και θυμάμαι προσευχόμουν και είχε τόση ησυχία που άκουγα και τις μύτες τους που μυρίζανε, φεύγανε, προσευχόμουν, ξαναγυρνάγανε εκεί μέσα στους θάμνους. Σε κάποια φάση, μετά από αρκετή ώρα προσευχή που ήμουν εκεί, και το χαρακτηριστικό που θέλω να σημειώσω ότι τα ζωάκια τα άγρια τους ανθρώπους δεν τους πλησιάζουν. Αν τους αντιληφθούν ευνηδίως κοντά τους, κρύβονται και δεν κουνιούνται καθόλου για να μην τα αντιληφθεί ο άνθρωπος και τα σκοτώσει. Αν τον καταλάβουν από μακριά, φεύγουν τρέχοντας. Και μετά από κάμποση ώρα προσευχής, μέσα από τους θάμνους βγήκε ένα έτσι καφετή ζωάκι στρούμπουλο, μικρό, και ήρθε προς τα πόδια μου, έκατσε στο αριστερό μου πόδι κάτω, έκατσε τον πισινότη κάτω και καθόταν δίπλα στο πόδι μου. Και ήρθε και ένα λιγάκι πιο μεγάλο, ο γονέας του πιθανόν, έκατσε και αυτό εκεί δίπλα και κάτσανε εκεί τον πισινό τους δίπλα στο πόδι μου το αριστερό. Εγώ τα χάσα αυτό που δεν περίμενα να γίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, συγκινήθηκα κιόλας, έπεσε η παρουσία του Κύριου εκείνη την ώρα πάνω μου. Γονάτισα, έβαλα τις φωνές, έκραξα, έκλαψα στον Κύριο. Γιατί με βεβαίωσε ότι αυτό που διαβάζεις
Είναι αληθινό. Το Ευαγγέλιο που κρατάς στα χέρια σου είναι αληθινό. Δεν είναι ένα βιβλίο φιλοσοφικό ή λογοτεχνικό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί λέει είναι ζών και ενεργός ο λόγος του Κυρίου και κοπτερότερος περπάς αντίστομο μάχαιρα. Άλλη φορά πάλι, άλλο περιστατικό, πάλι στο ίδιο μέρος εκεί πέρα, 3 χρόνια πιο παλιά είχαμε τσακωθεί με ένα γείτονα για ανούσια θέματα δυστυχώς και μούτρα αυτός, μούτρα εγώ, δεν τα βρίσκαμε με τίποτα. Αυτός ήταν στην ηλικία του πατέρας μου, ίσως και λίγο μεγαλύτερος. Και είχα πιστέψει τότε τέλος πάντων, είχα πάει, είχα κάνει κάτι δουλειές, πάλι το βράδυ έτσι έφυγα, πήγα ένα περίπατο εκεί πέρα, σε ένα μοναδικό δρομάκι που έχει εκεί, το οποίο δρομάκι περνάει και έξω από το σπίτι αυτού του γείτονα. Συγκυριακά βγαίνει και αυτός με το αυτοκίνητό του, με στραβοκοιτάει κατά το συνήθιο, το στραβοκοιτάω κι εγώ, μετά από 2 βήματα λέω «Κύριε Θεέ μου, συγχώρεσέ με», λέω, «με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ». Έτσι, δύο απλά λόγια, ας πούμε, μέσα από την καρδιά. Γύρισα μετά στο σπίτι. Κατά τα μεσάνυχτα, μέσα στην απόλυτη ησυχία, ακούμε έξω από το σπίτι μας κόρνες. Αυτός έμενε εκεί, αλλά τα παιδιά του ήταν στο Χαλάνδρι και έφευγε από το χωριό εκεί και πήγαινε στο Χαλάνδρι και έμενε εκεί πολλές φορές και γύρναγε κάποια άλλη μέρα. Και ξαφνικά κόρνες έξω από το σπίτι μας. Τι να γίνει, λέμε, μέσα στην ερημιά εδώ πέρα αυτοκίνητο. Βγαίνω έξω και ήταν το αυτοκίνητο αυτού του γείτονα. Και λέω, πήγε στο κακό το μυαλό μου, θα έρθει, λέω, τώρα να μου ζητήσει τα ρέστα επειδή στραβοκοιταχτήκαμε πριν. Βγαίνω έξω, ανοίγει την πόρτα και αυτός κατεβαίνει κάτω. Έλα εδώ να σου πω, μου λέει. Πάω κοντά. Τι έγινε, λέω. Θυμάσαι, μου λέει, τότε που σου είπα έτσι, που μου είπες, που μου είπα, τα θυμάμαι, λέω. Τι θες τώρα. Και μου ζήτησε συγγνώμη, αδερφέ. Παιδάκι μου, λέει, συγχώρεσέ με. Από εδώ και πέρα το σπίτι μου, λέει, θα είναι ανοιχτό για σένα. Και όποτε θέλεις, λέει, να έρθεις να σου γνωρίσω και τα παιδιά μου και πάρε και το τηλεφωνό μου και ό,τι χρειάζεσαι από μένα να έρχεσαι, ό,τι θέλεις, ας πούμε. Είχαν βγει και οι γονείς μου έξω και τώρα ξέρετε, ένας άνθρωπος άπιστος δεν ταπεινώνεται να ρίξει τα μούτρα του, να ζητήσει συγχώρεση και να είναι μια οικογένεια ολόκληρη μπροστά. Και πήγαμε μέσα και δοξάσαμε τον Κύριο, λέμε. Είσαι αληθινός, Κύριε. Και πάλι το προηγούμενο βράδυ είχα διαβάσει αυτό το εδάφιο που σας διάβασα στις παροιμίες, ότι όταν ο Θεός αρέσκεται στα σοδούς του ανθρώπου και τους εχθρούς του, τους ειρηνεύει μετά αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα άλλο περιστατικό πάλι. Ξεκίναγα να πάω στη δουλειά που είχα τότε, σε ένα ξενοδοχείο στο Καβούρι και άργησα πολύ τότε να φύγω. Και με το που βγαίνω στον δρόμο, είχε ένα μποτιλιάρισμα απέραντο. Λέω, Κύριε, τώρα θα την ακούσω την κατσάδα μου, δεν την γλιτώνω. Τέλος πάντων, λέω, θα βάλω το κήρυγμα να πάω με ειρήνη, να τα ακούσω ήσυχος και να περάσει και αυτή η μέρα. Το μποτιλιάρισμα ήταν όντως απέραντο, άργησα πάρα πολύ να φτάσω. Όταν έφτασα τελικά, είχα πει, Κύριε, αν να με διώξει, τι να πω, αν έλαβε εσύ, ας πούμε. Ό,τι μπορείς, Κύριε, ό,τι είναι το θέλημά σου. Τέλος πάντων, έφτασα στο Καβούρι, πήγα εκεί στη δουλειά και όταν κοίταξα το ρολόι, ήταν πολύ νωρίτερα από ό,τι αν θα είχα φτάσει όταν θα ξεκίναγα στην ώρα μου. Τώρα, πώς έγινε αυτό, ο Θεός γνωρίζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά από 1 χρόνο, αφού του είχα μπει εγώ στην εκκλησία, μίλαγα στη μητέρα μου όλο αυτό το διάστημα, τη Μαργαρίτα. Άκουγε αυτά, αλλά δυσκολευόταν να πιστεί, ας πούμε, και να ξεκινήσει να ακολουθήσει. Έπρεπε και ο Θεός να κάνει κάτι για να την βεβαιώσει ότι αυτά που ακούει είναι αλήθεια, γιατί πρέπει να έχει βεβαίωση ο άνθρωπος μέσα του από το Θεό. Τέλος πάντων, είχα καιρό να πάρω ρεπό. Σε κάποια φάση μου δώσανε ρεπό. Ήταν χειμώνας. Είχε χιόνι, η μητέρα μου είναι από το Καρπενήσι, μας αρέσουν οπότε βουνά και χιόνι. Της λέω, Μανούλα μου, να σε πάω στην Πάρνηθα να κάνουμε εκδρομή. Πάμε, μου λέει. Την παίρνω, την πάω πάνω. Σταματάμε με το αυτοκίνητο μέχρι εκεί που είχε καθαρίσει το μηχάνημα. Περπατάμε 500 μέτρα, γλιστράει, πέφτει, πάει το πόδι της. Που τι έκανα, λέω. Την έβγαλα να ξεσκάσει η γυναίκα και σκοτώθηκε. Τι να κάνω, το λέω, Κύριε. Βγάζω το τηλέφωνο, δεν είχε σήμα. Να την πάρω στην πλάτη μου, λέω, να την κουβαλήσω, δεν γίνεται. Γιατί είχε πάθει με το θυροειδή και έχει πάρει κιλά πολλά. Να την αφήσω, λέω, εκεί πέρα στο χιόνι, να κατέβω το βουνό, να πάω να φέρω βοήθεια, θα έχει κοκαλώσει. Και τώρα, λέω, Κύριε, τι γίνεται.
και με το που είπα έτσι, τη βλέπω και σηκώθηκε. Πάω κοντά, τι έγινε, μου λέει, το σπάσα, λέει, αφού άκουσα και το κράκλι, αλλά έχω ειρήνη μέσα, μου λέει, και δεν πονάω, μη φοβάσαι. Εγώ είχα ταραχή, η μητέρα μου είχε ειρήνη. Όχι, λέω, αποκλείται, δεν το σπάσες, γιατί θυμόμουν παλιότερα τους καιρούς της ασωτείας, ας πούμε, όταν κάποιος έσπαγε το πόδι του, ήτανε κάτω και χτυπιότανε. Το σπάσα, δεν το σπάσες, το σπάσα, δεν το σπάσες, περνά το χέρι της στην πλάτη μου, κούτσου, 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 φτάσαμε στο αυτοκίνητο, πήγαμε στο τζάνιο, βγάζουμε την ακτινογραφία, το ένα κόκαλο ήταν εδώ και το άλλο ήταν εκεί. Και λέω, δόξα να έχεις Κύριε, τι να πω, ας πούμε. Και από εκείνη την ημέρα είχε τόση χαρά και τόση ανάπαυση μέσα της, παρά αυτό που έπαθε, που λέει, ο Θεός κάτι θέλει να μου πει, είχε χαρά, είχε ανάπαυση. Τέλος πάντων, τις επόμενες μέρες ήμασταν στην εκκλησιαστική προσευχή της Τρίτης που είχαμε τότε. Είχα εγώ τις στεναχώριες μου τα δικά μου και τώρα με είχε ψιλοπάρει ο ύπνος, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει, αλλά είτε όνειρο είτε όραση, δεν ξέρω να σας πω τι ήταν. Είδα τη μητέρα μου που ήταν στο πρώτο θερανείο με την άσπρη ρόμπα και της είχε πει ο αδερφός τότε, Μαργαρίτα, λέει, πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος? Πιστεύω, λέει, και σηκώθηκε και τη βάφτισε. Ξύπνησα εγώ, εκεί πετάχτηκα. Την άλλη μέρα που ήταν μέρα συνάθρησης, ετοιμάστηκα να φύγω. Γεια σου, Μανούλα, μου λέω, πάω στην εκκλησία. Μου λέει, θέλεις να έρθω κι εγώ μαζί σου? Γυρνάω, κλείνω την πόρτα, δόξα να έχεις Κύριε, λέω, σου ευχαριστώ. Ετοιμαστήκαμε, φύγαμε. Με το που φτάσαμε και μπήκαμε στην εκκλησία, με το που έκλεισε η πόρτα και κάτσαμε στο έδρανο, αμέσως λες και ήταν συνεννοημένοι με το πάτημα ενός σκοπιού. 7 κεφάλια σηκωθήκανε, που ήταν και οι 7 πρεσβύτεροι. Κοιτάξανε εμάς, ήρθανε κατευθείαν απάνω μας, βάλανε τα χέρια τους, προσευχηθήκανε με δύναμη, έπεσε η παρουσία του Κύριου απάνω της, έβαλε τα κλάματα, συντρίφθηκε και από εκείνη την ημέρα προσετέθησε στο λαό του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλο το διάστημα που είχε με το πόδι της στο γύψο, είχε συνέχεια χαρά, ειρήνη και κούτσα κούτσα με την πατερίτσα και τις δουλειές στο σπίτι όλες τις έκανε, μέσα στη χαρά ήταν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά από 4 χρόνια ήρθε η σειρά του πατέρα. Σκληρό καρύδι ο πατέρας, όπως είχαμε πει, δύσκολος άνθρωπος. Είχε πάθει όμως το εγκεφαλικό του, το οποίο ενώ οι γιατροί ήταν τελεσίδικο ότι θα πεθάνει, όλος περιέργος, ενώ του δίνανε ημερομηνία λήξης, όλος περιέργος πάντα του τις διέψευδε. Ζούσε. Τώρα ποιος τον κράταγε στη ζωή, εμείς ξέρουμε ότι μόνο ο Χριστός δίνει ζωή στους ανθρώπους. Και ενώ αυτά τα 4 χρόνια είχε δει την αλλαγή τη δική μου, του μιλάγαμε για τον Κύριο, έλεγε, θέλει ο Χριστός, μπορεί ο Χριστός να έρθει σε μένα? Δεν το πίστευε. Άκουγε όμως. Σε κάποια φάση γυρνάμε από την εκκλησία και ήταν ο πατέρας μου μόνος του μέσα στο σαλονάκι και έκλαιγε με λυγμούς. Είχε γίνει κατακόκκινος. Τι έπαθε, λέω. Δεν έκλαιγε. Σπάνιο το φαινόμενο να κλάψει ο πατέρας μου. Έκλαιγε, έκλαιγε, μα αναφιλητά δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Τι έπαθες, δεν μπορούσε να μιλήσει. Τέλος πάντων έλεγε μια φράση, επειδή με το εγκεφαλικό δεξί μάτι, χέρι και πόδι υπολειτουργούν όλα και στο να μιλήσει είναι πάρα πολύ δύσκολο και να τα καταλάβει αν του μιλάει ο άλλος. Τέλος πάντων, από την πρόταξη που συνέταξα από αυτά που μου είπε, καθότανε στο σαλονάκι μέσα μόνος του εκεί σε ένα καναπέ και τον είχε πάρει ο ύπνος. Και ξαφνικά ένιωσε ότι κάποιος άνθρωπος είχε μπει μέσα στο σπίτι. Και άνοιξε τα μάτια του και τον είδε τον άνθρωπο αυτό μέσα στο σαλόνι απέναντί του, ακριβώς να τον κοιτάει στα μάτια, με ένα βλέμμα που του τρύπαγε τα μάτια. Και φοβήθηκα, λέει, γιατί ούτε να φωνάξει μπορεί, ούτε να αμυνθεί μπορεί, ούτε να τρέξει μπορεί. Και τι έκανε, του λέω, πατέρα μου, εκεί, λέει, που άρχισα και φοβόμουν, λέει, πολύ και με είχε πιάσει ένα σύγκριο. Αυτός ο άνθρωπος που με κοίταγε, λέει, με αυτό το γλυκό βλέμμα, το διατρητικό μες στα μάτια μου, ανασηκώθηκε και έφυγε, λέει, μέσα από τον τοίχο. Λέω, πάει, το χάσει. Του λέω, πατέρα μου, τι χρώμα, πώς ήταν αυτός, τι ήταν, ξέρω εγώ, τι ρούχα φόραγε? Μου λέει, ήταν εντυμένος σαν βοσκός, σαν τζοπάνος. Και τι χρώμα ρούχα είχε? Έλαμπε, λέει, και έκλαιγε. Και λέμε τώρα, ποιμένας ο οποίος να λάμπει και να περνάει μέσα από τους τοίχους, δεν είναι άλλος παρά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και από εκείνη τη μέρα πίστεψε και ο πατέρας μου, ο σκληρός και ο δύσκολος, και σιγά σιγά άρχισε και αυτός να έρχεται και στην εκκλησία.
Και σιγά σιγά προσετέθηκε αυτό στο λαό του Θεού και βαφτίστηκε στο νερό, δόξα στον Κύριο. Και ο Χριστός μας τον έχει βοηθήσει και έχει ανακάμψει λίγο η υγεία του, τόσο ώστε να μπορεί να έρχεται και να μένει και να παρακολουθεί τα κηρύγματα και να μένει στις προσευχές. Δόξα στον Κύριο, τον ευχαριστούμε. Μετά από 8 χρόνια ήρθε η σειρά του παππού. Ο παππούς μέχρι τότε και αυτός άκουγε, του είχαμε μιλήσει, του είχαμε δώσει Ευαγγέλια, δεν τα ήθελε με τίποτα. Αν και θυμότανε ότι στο δημοτικό που ήτανε, είναι τώρα σχεδόν 90 χρονών, ο παπάς τους έκανε μάθημα από το Ευαγγέλιο, από αυτό το βιβλίο που κρατάμε και εμείς. Αλλά ο τρόπος που είναι η διδασκαλία μας δεν το δεχότανε. Δεν μπορούσε να καταλάβει για εικόνες και όλα αυτά. Τέλος πάντων, προσευχόμασταν για τον παππού. Σε κάποια φάση παθαίνει ο παππούς ένα πολύ βαρύ εγκεφαλικό και τον πάνε στο νοσοκομείο 4. Και δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον. Τι να κάνουμε κι εμείς εκεί, ρωτάγαμε τι μπορεί να γίνει, όπως και με τον πατέρα μου που είχαμε κάνει εγχειρήσεις εκεί, φυσιοθεραπείες και τα λοιπά για να ανακάμψει. Και μας λέγανε οι γιατροί ότι σε τέτοια ηλικία που είναι τόσο βαρύ που το έπαθε, τι να φυσιοθεραπείς να κάνεις και τι χειρουργία να κάνεις. Προσπαθούσαν με το καλό οι γιατροί να μας πούνε ότι άστο καλύτερα. Τι να κάνουμε, έτοιμα στην εκκλησία, ο Κύριος να σώσει τον παππού. Μέσα σε μια εβδομάδα ο παππούς βγήκε από το νοσοκομείο άρτιος, δεν είχε αφήσει κανένα κουσούρι και όλοι οι γιατροί είχαν να λένε «Εσένα άνθρωπέ μου, σε αγαπάει ο Θεός». Ανάκαμψε τόσο ξαφνικά η υγεία του που δεν πρόλαβε ούτε φυσιοθεραπείες να κάνει, ούτε χειρουργία, ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Δυστυχώς όμως δεν το αναγνώρισε και έχασε κάποια χρόνια ακόμα μακριά από τον Κύριο. Ο Θεός όμως τον περίμενε και τώρα στα 8 χρόνια πάλι επέτρεψε μια δυσκολία στη ζωή του, έκανε διπλό bypass. Ήρθε και συγκατοικήσαμε όλοι μαζί με τους γονείς μου και τους παππούδες από πιο κοντά πλέον τότε και σε κάποια φάση ξεκίνησε και αυτός και ακολούθησε και ήρθε στην εκκλησία, προσετέθη στο λαό του Θεού, βαφτίστηκε στο νερό, περιμένουμε να λάβει και πνευμάγιο ο παππούς τώρα και βαφτίζει ο παππούς και τους ηλικιωμένους, αμήν αδερφοί, δόξα στον Κύριο. Η γιαγιά δυστυχώς σκληρό καρύδι, την περιμένουμε και αυτή ακόμα. Στα 9 χρόνια μετά, όλο αυτό το διάστημα προσευχόμουν για την αποκατάσταση. Ταλαιπωρία, θλίψη, κλάματα, Κύριε, κάνε έλεος, βοήθαμε. Τέλος πάντων, ο Κύριος όμως μέσα σε αυτά τα 9 χρόνια, κάποιες λίγες φορές μου είχε μιλήσει. Θυμάμαι το βράδυ στο ταμείο, Κύριε, λέω, πες μου αυτό το θέμα, τι θα γίνει. Ανοίγω τη γραφή, πού να κοιτάξω έτσι με κλειστά τα μάτια, εκεί μου λέει, κοιτάω. Και ήταν στον Ισαΐα που λέει «Και δεν θέλει είστε ουδείς άνευ του συντρόφου αυτού, διότι το στόμα του Κυρίου προσέταξε και το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα». Το κράτησα μέσα μου, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είχα χαρά για πολλά χρόνια με αυτό το λόγο που άκουσα τότε. Άλλη φορά ξανά πάλι ήμουνα στα αποδυτήρια στη δουλειά, αλλάζαμε. Είναι τετράγωνα τα αποδυτήρια και ντουλάπες γύρω-γύρω και στη μέση. Και φωνάζανε εκεί οι συνάδελφοι καυχόμενοι, εγώ με τη φιλενάδα μου, το και το. Ο άλλος όμως έλεγε και εγώ με τη γυναικούλα μου και τα παιδιά μου, το και το και το. Και μου βγαίνει ένα παράπονο και λέω, εγώ Κύριε πότε, λέω. Και από την πίσω πλευρά που δεν με, το είπα από μέσα μου αυτό έτσι, πατάει ένας μια φωνή, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Κεραμίδι μου ήρθε. Αποκλείεται, λέω, δεν ήταν αυτό. Και σε πρώτο χρόνο που το σκέφτηκα, πριν το πω, το λέει δεύτερη φορά, πιο φωναχτά. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ανατρίχιασα, πώς και τώρα, και λέω, Κύριε, αμήν. Λέω, δώσε μου χάρη να περιμένω, βοήθησέ με. Στα 9 χρόνια τέλος πάντων, και άλλα διάφορα περιστατικά να μην φάω χρόνο, είχε ξεκινήσει ο Κύριος και ετοίμαζε τη γυναίκα μου, τη Ρίτα. Της είχε δώσει μαρτυρία μέσα της από πριν γνωριστούμε. Σε τέτοιο βαθμό που έβλεπε την ομολογία μου στο ίντερνετ και έλεγε στους γνωστούς και στους συγγενείς τους, αυτός πιστεύω ότι είναι ο άντρας μου. Και του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε παντρευτεί. Τους το έλεγε Φλεβάρι και Γενάρη παντρευτήκαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είδε και αυτοί οι άνθρωποι μέσα από αυτήν την ομολογία να πιστέψουν. Τέλος πάντων,
Με ωραίο τρόπο μας έφερε ο Κύριος κοντά, μας ένωσε, μας πάντρεψε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να πω και για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα άργησα εγώ να το λάβω, έκανα 3,5 χρόνια. Προσευχές εκεί, κραυγές, Κύριε, βοήθαμε, βάφτισέ με, σφράγισέ με, παράπονα πολλές φορές, αδειμονία. Έμενα λέω, δεν θες να με αραβωνιαστείς, λέω, Κύριε, γιατί με αφήνεις έτσι. Τέλος πάντων, περνάγανε τα χρόνια και πώς διάβασα σε κάποια φάση εκεί με τον προφήτη Ηλία που ανέβηκε στον Κάρμηλο, αν θυμάμαι καλά, και προσευχήθηκε και άνοιξε ο ουρανός και έβρεξε η Αιτώ που είχε κλείσει 3,5 χρόνια πάλι από τη δική του προσευχή. Και λέω, θα ανέβω κι εγώ στην κορυφή ενός βουνού να κράξω, να ανοίξει ο ουρανός, να με βαφτίσει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Τέλος πάντων, φεύγω από την Αθήνα, πάω σε ένα βουνό, ανεβαίνω στην κορυφή, ουρανός, γη και θάλασσα στο βάθος. Εδώ είμαστε, λέω. Γονατίζω, πατάω κάτι φωνές εκεί πέρα, ξελαρικιάστηκα. Φώναζα. Στο βάθος κάτω στη ρεματιά είχε μαντρί. Και με ακούσανε τα τσοπανόσκυλα και αρχίσανε γαβ και έκανε αντίλαλο από κάτω. Τι έγινε, λέω, Θεέ μου. Ήρθα, λέω, να ζητήσω Πνεύμα Άγιο και θα με φάνε τα σκυλιά. Και γαβ να κάνει αντίλαλο από κάτω και όλο να πλησιάζουν. Και να με έχει πιάσει μια ταραχή, είχε καεί και το βουνό εκεί και δεν είχα να σκαρφαλώσω πουθενά. Μόνο ένα δέντρο μικρό ήταν που και στην κορυφή του να σκαρφάλω, να άμα πηδάγανε θα με πιάνανε στο πόδι. Τι να κάνω, με είχε πιάσει ένας φόβος, ένας πανικός εκεί πέρα. Τέλος πάντων, οι σκύλοι πλησιάζανε, ξαφνικά εμφανιστήκανε κιόλας, κάτι έτσι θεριοκομμένα τσοπανόσκυλα. Σηκώθηκα από τα γόνατα, πήγα για το δεντράκι. Με το που πιάνω τα χέρια μου στο δεντράκι να σκαρφαλώσω, ξαφνικά ήρθε η ειρήνη μέσα μου. Τι κάνω, λέω. Ήρθα να λάβω Πνεύμα Άγιο και ο πατέρας μου θα αφήσει να με φάνε τα κοινάρια. Εγώ, λέω, τους σκύλους τους συμπαθώ εκτός αυτού. Και γυρνάω έτσι με μια απλότητα να πάω να τους χαϊδέψω. Και όπως γυρνάω εγώ, βάζουν κατευθείαν τις ουρές κάτω από τα σκέλια, σταματάνε το γάβγισμα και φύγανε τρέχοντας. Αυτό ήταν ένα θέμα να μάθουν να εμπιστεύουμε τον Κύριο, ας πούμε. Ευχαριστούμε για αυτές τις εμπειρίες. Και ένα βράδυ Πέμπτης μετά από τη συμμελέτη είχαμε προσευχή και όπως ήμασταν εκεί στα γόνατα, ο Κύριος ήρθε με απλότητα, ψέλναμε τον ύμνο που λέει «Σαν φωτιά που καίει» και ξαφνικά ήρθε «Σαν φωτιά που καίει», με γέμισε με τόση χαρά μέσα στην καρδιά μου, μίλησα ξένες γλώσσες, ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και το 2014 και αυτά που μου έδωσε να νιώσω μέσα μου, θυμήθηκα τότε το ενύπνιο στο τούνελ και λέω, δόξα να έχεις, Κύριε, εσύ μας προγνωρίζεις και μας περιμένεις και μας εργάζεσαι να μας φέρεις κοντά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά τα χρόνια που μακροθυμεί και μας ανέχεται και περιμένει πότε θα γυρίσουμε κοντά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άλλο περιστατικό, ο πατέρας μου ήταν μια φορά εδώ πέρα, θυμάμαι, στο εξοχικό. Λόγω του εγκεφαλικού δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος καλά. Είχαμε θέρμανση με ξύλα τότε και του είχαμε πει ότι τις τάχτες θα τις ρίχνει σε ένα βράχο απάνω, του είχα δείξει που. Και πώς του είχε έρθει μια φαϊνή ιδέα να πάει να ρίχνει τη στάχτη κάτω από ένα πεύκο για να πάρει δύναμη το πεύκο. Μέσα στη στάχτη βέβαια είχε και καρβουνάκια. Ήταν και μια ελιά δίπλα εκεί και είχε στρώμα κάτω πεύκο βελόνες και φύλλα ξερά. Όταν πήγαμε εμείς την άλλη μέρα το πρωί να τον πάρουμε, βλέπουμε εκεί μια ελιά που είχε καεί όλη και το πεύκο είχε καεί, που ακούμπαγε με την ελιά, είχε καεί η μισή του φάτσα και ξαφνικά είχε σβήσει. Πήγαμε μέσα, του μιλήσαμε τι έγινε και τα λοιπά. Λέω, εγώ πήγαινα, έβαζα εκεί, λέει, δεν ξέρω τίποτα. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου έριξε τη στάχτη με τα καρβουνάκια κάτω από το δέντρο, πήρε φωτιά γιατί ξέρουμε ότι και η ελιά και το πεύκο είναι πολύ έφλεκτα και το πεύκο πιο πολύ. Κάει και όλη η ελιά και όταν άναψε το πεύκο, κάει και το μισό και ξαφνικά έσβησε. Αυτά μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αν το άφηνε, θα πήγαινε η φωτιά και στα υπόλοιπα δέντρα και θα καιγόταν ο πατέρας μου μέσα στο σπίτι χωρίς να καταλάβει από πού του ήρθε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας προστατεύει. Γενικά ο Κύριος τον πατέρα μου τον αγαπάει από ό,τι βλέπω. Άλλη μια φορά πάλι ήταν εδώ, τότε με τις φωτιές τις μεγάλες που είχαν γίνει εδώ στη Βορειοατική. Και
Ενώ την πρώτη μέρα οι πυρκαγιές ήταν πολύ μακριά, μόνο λίγος καπνός φαινόταν από μακριά. Του λέμε, είσαι εντάξει, εντάξει, με μια χαρά λέει, ούτε καν που φαίνονται φωτιές, λίγος καπνός στο βάθος. Την άλλη μέρα το πρωί που ξύπνησε, όπως έχουμε ακούσει, είχαν κάνει οργανωμένα σχέδια με εμπρισμούς και την άλλη μέρα που ξύπνησε οι φωτιές είχαν κυκλώσει τα πάντα. Είχαν καεί η στήλη της ΔΕΗ, δεν υπήρχε ρεύμα. Ο πατέρας μου τώρα λόγω του εγκεφαλικού, αν δεν έχει ρεύμα, δεν μπορεί να συντηρηθεί. Και τέλος πάντων, ξεκίνησε η μητέρα μου να φύγει να πάει να τον πάρει, που ήταν περικυκλωμένος εκεί από τις φωτιές. Γιατί σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, να φύγει και να πάει να τρέξει μέσα στη φύση, μέσα στους καπνούς, μέσα στις φωτιές. Ούτε στο ίσιωμα δεν μπορεί να περπατήσει, κουτσένει ας πούμε. Λέω, κύριε, εγώ να πάω να παλέψω με τις φωτιές τώρα, δεν είναι άνθρωπος η φωτιά να παλέψει, ας πούμε. Ας πάμε στην προσευχή καλύτερα. Γιατί και ο λόγος σου έλεγε ότι διαφυλάτει το κλήρο μας. Και φυσικά και διαφυλάτει και εμάς. Δεν θα αφήσει ο κύριος να κάνει ο πατέρας μου ζωντανός. Προσευχόμασταν εκείνο το βράδυ. Ήρθε η μητέρα μου τελικά εδώ να τον πάρει. Και όταν έφτασε εδώ στο Μαραθώνα και άρχισε να ανεβαίνει τις στροφές για το Άνω Σούλη, πέτυχε τους πυροσβέστες στη φάση που η φωτιά τους έπαιρνε φαλάκι και τρέχαν όλοι προς τα πίσω. Και τι κάνεις εσύ εδώ, λέει, φύγε, λέει, θα κάουμε όλοι. Έφυγε, πήγε κάτω, περιμέναν εκεί με τους πυροσβέστες κάτι ώρες, τελικά φύγανε. Γύρισε στην Αθήνα και τελικά ο πατέρας μου έμεινε μία νύχτα εκεί πέρα μόνος του, περικυκλωμένος από τις φωτιές και λέγαμε τώρα ή ο Θεός θα βάλει μια ομπρέλα από πάνω του ή που θα τον βρούμε σουβλάκι ψητό. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα το πρωί πάει η μητέρα μου να τον πάρει, είχα βάρδια εγώ. Τελικά όντως είχε σωθεί, τον επήρε, τον γύρισε πίσω. Στην πρώτη ευκαιρία που πήγα, που βρήκα και εγώ να πάω με ένα ρεπό, πήγα εκεί να δω ακριβώς τι είχε γίνει. Ανέβηκα στην κορυφή του λόφου και λόφι επί λόφων όπου φτάνει το μάτι ήταν παντού μαύρα, γύρω γύρω, καμένη όλη η περιφέρεια. Το οικόπεδο εκεί σε εμάς, επειδή δεν πάμε και πολύ τακτικά, είναι γεμάτο φύλλα και πευκοβελόνες κάτω, δεν το καθαρίζουμε ιδιαίτερος. Και ενώ εγώ δούλευα στο καβούρι, έβρεχε στάχτες και κάφτρες στο καβούρι. Οπότε εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η αιστεία της φωτιάς. Και τέλος πάντων, όπως ανέβηκα στην κορυφή του λόφου και είδα να δω τι είχε γίνει, η φωτιά έφτασε στα 10 μέτρα από την πρόσωψη του οικοπαίδου που ήταν γεμάτο πεύκα και ξαφνικά έκανε ορθή γωνία στροφή και έφυγε και πήγε κάτω. Ποιος είπε στη θάλασσα και στους άνεμους σιώπα και ησύχασον και έγινε γαλήνη μεγάλη? Δεν έχει εξουσία άνθρωπος να πει στον αέρα στρίψε 90 μοίρες και να το κάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, διατήρησε τον πατέρα μου άλλη μια φορά στη ζωή. Εν ολίγης, αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για όλα αυτά που κάνει στη ζωή μας. Να μας αξιώνει πάντα να ομολογούμε το όνομά Του και μέχρι το τέλος να υψώνουμε το Λόγο Του. Ο Κύριος να ευλογεί την Εκκλησία, τον αδερφό μας τον Γιώργο, όλους σας και να μας αξιώσει να μπούμε και στον ουρανό γιατί ο καιρός είναι έσχατος. Αμήν. Ο Κύριος σας ευλογεί.